Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο μάξιμο βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Οι 5 αγαπημένες μου αναβαθμίσεις στην κιθάρα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις πιο αγαπημένες αναβαθμίσεις που κάνω εγώ στα όργανα, στις κιθάρες μου. Φυσικά δεν είναι κάτι που κάνω σε όλες τις κιθάρες, αν και μάλιστα στις περισσότερες δεν χρειάζεται, απλά γιατί φροντίζω να παίρνω όργανα που έχουν ήδη αυτούς τους τομείς αναβαθμισμένους. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για τα 5 πιο σημαντικά για εμένα και τα 5 πιο... σχεδόν και τα 5 είναι πιο συνηθισμένα. Για να δούμε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάτι που σπάνια αναφέρεται στις αναβαθμίσεις. Και αυτό είναι το guitar jack. Είναι εδώ που μπαίνει το καλώδιο. Ιδιαίτερα λοιπόν στις κιθάρες της Fender, λόγω του πώς είναι φτιαγμένες μέσα, δεν είναι πάντα καλή η κατασκευή και είναι πολύ εύκολο και να κοπεί και να χαλάσει η ποιότητα ήχου. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που απλά αλλάζοντας το jack του βύσματος, ο ήχος της κιθάρας βελτιώνεται πάρα πολύ, γιατί, όχι γιατί άλλαξε κάτι φοβερό, απλά περνάει ένα πιο γεμάτο, πιο δυνατό, πιο μεστό σήμα. Είναι λοιπόν μια πολύ εύκολη αναβάθμιση, πολύ οικονομική. Εγώ προσωπικά δεν την κάνω μόνος μου, τη δίνω πάντα σε τεχνικό, αλλά είναι κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος και μόνος του. Και η οποία πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά της και την προσπάθεια γενικότερα να γίνει. Και πάμε τώρα στη δεύτερη αναβάθμιση, η οποία είναι το να αλλάξουμε το nut με γραφίτι. Το nut είναι λοιπόν εδώ πέρα που περνάνε οι χορδές από την ταστιέρα και πάνε προς τα κουδιστήρια. Και στις φτηνές κιθάρες συνήθως είναι κάποιο είδους πλαστικό. Υπάρχουν διάφορες επιλογές, μπορεί να είναι από κόκαλο, μπορεί όπως είπαμε να είναι πλαστικό, μπορεί να είναι μέταλλο, που το βλέπουμε πιο συχνά στις κιθάρες που έχουν locking τρέμολα, ή μπορεί να είναι κάποια παραλλαγή, συνδυασμός γραφίτη, συνθετικού υλικού, carbon fiber, πάει λέγοντας. Ο βασικός λόγος που κάνουμε αυτή την αναβάθμιση είναι νούμερο ένα για να κρατιέται το κούρδισμα της κιθάρας, δηλαδή να μην σκαλώνει η χορδή εκεί μετά από λίγο καιρό και να πρέπει να ξεκουρδίζεις για να μπορέσεις να φτιάξεις την κιθάρα σου, και κατά την άποψή μου φτιάχνει και λίγο τον ήχο του οργάνου όσο αφορά τις ανοιχτές χορδές, γιατί μόνο εκεί μπορεί να ακουστεί. Δηλαδή κάνει ένα πιο καθαρό ήχο σε πολλές περιπτώσεις. Είναι μια αρκετά εύκολη αναβάθμιση, την κάνεις και μόνος σου σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκτός αν χρειαστεί να κοπεί το nut το οποίο θα βάλεις πάνω. Το κόστος είναι μικρό, είναι γύρω στα 20, maximum 30 ευρώ, συν την τοποθέτηση, οπότε είναι κάτι το οποίο γενικά το κάνω στις κιθάρες που θέλω να βελτιώσω οικονομικά, εύκολα και γρήγορα. Για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe εδώ κάτω και επίσης πατήστε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά. Και τώρα συνεχίζουμε με το υπόλοιπο επεισόδιο. Αναβάθμιση νούμερο 3. Αλλαγή κλειδιών στην κιθάρα. Δηλαδή τα κουδιστήρια εδώ να αλλάξουν και να μπουν κάποιες καλύτερης ποιότητας κατά προτίμηση lock. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις πρώτες αναβαθμίσεις που θα έκανα σε ένα όργανο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και στην αλλαγή των χορδών να μην παίρνει πολλή ώρα και στο να κρατηθεί η σταθερότητα του κουρδίσματος μιας κιθάρας. Μάρκες υπάρχουν πάρα πολλές που έχουν πολύ καλά κουρδιστήρια και πολύ καλά κλειδιά, και θα πρότεινα, είναι μια από τις αναβαθμίσεις που πραγματικά θα πρότεινα σχεδόν σε οποιοδήποτε κιθάρα δεν έχει lock τρέμολο. Και πάμε τώρα στην αναβάθμιση νούμερο 4. Η αναβάθμιση αυτή είναι τα βαγονάκια που είτε έχει το τρέμολο πάνω, συνήθως εκεί χρησιμοποιείται η λέξη βαγονάκια, είτε όμως και κανονικά η γέφυρα, ακόμα και αν η κιθάρα έχει μια γέφυρα χωρίς τρέμολο. Είναι το σημείο το οποίο ακουμπάει η χορδή πάνω στη γέφυρα. Δηλαδή,
κοντά στους μαγνήτες, κοντά στο δεξί χέρι για έναν κανονικά δεξιόχειρα κιθαρίστα, είναι αυτό το σημείο στο οποίο ακουμπάνε οι χορδές εκεί. Δηλαδή, πάνω στην κιθάρα είναι αυτό το σημείο εδώ που ακουμπάει ακριβώς η κάθε χορδή. Όταν η κιθάρα είναι μια οικονομική κιθάρα, η ποιότητα του μετάλλου που υπάρχει στο τρέμολο συνήθως δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Αλλάζοντας λοιπόν τα βαγονάκια αυτά με κάποιο βαγονάκια καλύτερου υλικού, όπως είναι ο γραφίτης για παράδειγμα, εγώ προσωπικά σε αρκετές κιθάρες μου έχω βάλει τις Graftec, τα String Savers αν δεν κάνω λάθος λέγονται, επειδή συνεργάζομαι και με την εταιρεία την Graftec και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτά βελτιώνουν και τον ήχο, το resonance όπως λέμε του οργάνου, τις αρμονικές και όλα αυτά, και επίσης βοηθάνε στο να μην χαλάει το κούρδισμα και να μην σπάνε οι χορδές σε εκείνο το σημείο, κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο όταν κάποιος έχει τρέμολο, είτε Floyd Rose είτε κάποιο άλλο παρόμοιο τρέμολο. Και πάμε τώρα στην πέμπτη αναβάθμιση, που είναι και η πιο συνηθισμένη και είναι αυτή η οποία συνήθως όταν κάποιος λέει θέλω να αναβαθμίσω την κιθάρα μου, είναι αυτό που εννοεί. Και αυτό είναι οι μαγνήτες. Οι μαγνήτες λοιπόν δεν το συζητάμε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική αναβάθμιση. Όντως θα αλλάξει τελείως τον ήχο της κιθάρας, ειδικά αν η κιθάρα είναι σχετικά οικονομική, που συνήθως σημαίνει μέτριας προς κακής ποιότητας μαγνήτες, και βάλεις ένα καλό ζευγάρι μαγνήτες πάνω, σίγουρα η κιθάρα θα ανοίξει πάρα πολύ. Τώρα, δεν θεωρώ πάντα ότι είναι καλή ιδέα το να βάλεις ένα ακριβό ζευγάρι μαγνήτες σε μια φτηνή κιθάρα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει στην βελτίωση του ήχου. Ο λόγος που την έβαλα την αναβάθμιση αυτή στο νούμερο 5 είναι γιατί είναι γενικά μια ακριβή αναβάθμιση. Δηλαδή, μπορεί να είναι από 100 έως 200 ευρώ τα υλικά, συν 50 μπορεί και παραπάνω ευρώ η τοποθέτηση. Οπότε γενικά σίγουρα κοστίζει ένα 150 με ένα 200, ίσως και λίγο πάνω η συγκεκριμένη αναβάθμιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή, ότι δεν αξίζει. Σίγουρα είναι καλή και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αξίζει. Απλά προσοχή, αν η κιθάρα είναι πολύ φτηνή, μπορεί να πάνε λίγο χαμένα τα λεφτά. Βέβαια, όχι ότι έγινε καμιά φοβερή ζημιά, τους παίρνεις τους μαγνήτες ξανά και τους βάζεις στην επόμενη κιθάρα σου. Αλλά καλό να τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας. Πριν κλείσουμε λοιπόν, θα μιλήσω και για ένα bonus tip, για μια έκτη αναβάθμιση, την οποία έχω κάνει μερικές φορές, δεν την κάνω τόσο συχνά, και συνήθως την κάνω όταν παίρνω κάποια Fender κιθάρα, είτε αμερικάνικη είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το κάνουμε μόνο, για παράδειγμα, στις ασιατικές ή στις μεξικάνικες, και αυτή είναι η αλλαγή των ηλεκτρονικών. Δηλαδή τα ηλεκτρονικά, εδώ πέρα μέσα, τα ποτενσιόμετρα, γενικά αυτό που λέμε το shielding, δηλαδή το να μπορέσεις να κλειστεί το κενό που υπάρχει η κιθάρα μέσα, ώστε να μην έχει θόρυβο μετά. Το να γίνει μία μόνωση από τους διάφορους θορύβους. Τώρα το υπεραπλουστεύω αυτό το πράγμα, ο τεχνίτης σας θα ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται και τι όχι. Πάντως είναι ένα πολύ καλό upgrade, μια πολύ καλή αναβάθμιση όταν έχετε κιθάρες Fender και γενικότερα όταν έχετε κιθάρες με μονοπίνιους μαγνήτες, όπου εκεί χρειαζόμαστε πραγματικά όλη τη βοήθεια που μπορούμε να έχουμε για να μην έχουμε θόρυβο, ειδικά όταν υπάρχει παραμόρφωση. Αυτές λοιπόν ήταν οι 5 σημεία αναβαθμίσεις, οι οποίες προτείνω και οι οποίες κάνω συνήθως στα δικά μου μουσικά όργανα και τις προτείνω και στους μαθητές μου, ανάλογα βέβαια με το πρόβλημα το οποίο έχουν κάθε φορά με το όργανο που χρησιμοποιούν και ότι θέλουν να βελτιώσουν. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!